Γεια σας και πάλι από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό το μικρό βίντεο σήμερα θα δούμε κάτι πάρα πολύ απλό, την κατασκευή ενός γραφήματος με ράβδους με δύο σειρές δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές μεταξύ τους σε διάφορες κατηγορίες, όπως θα δούμε σε αυτή την περίπτωση, ή στη χρονική τους εξέλιξη, όπως μπορούμε να δούμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Το παράδειγμα που θα εξετάσουμε αναφέρεται στα μηνιαία έξοδα μιας οικογένειας, ενός τυπικού νοικοκυριού, και στα πώς αυτά έχουν μεταβληθεί μέσα σε 5 χρόνια ανάμεσα στο 2010, στο 2010 και στο 2014. Χρησιμοποιούμε την ένδειξη έξοδα 10 και έξοδα 14 για να καθορίσουμε την μέση μηνιαία δαπάνη ανακατηγορία εξόδων μιας τυπικής οικογένειας ενός τυπικού νοικοκυριού. Χωρίζουμε αυτές τις δαπάνες σε διάφορες κατηγορίες όπως βλέπετε εδώ, για παράδειγμα στο σπίτι, στα τρόφιμα, στη μετακίνηση, στα παιδιά κτλ. Πιθανά να υπάρχουν και άλλες δαπάνες ή χρηματικές ροές να διοχετεύονται σε πολλές άλλες κατηγορίες ενός νοικοκυριού, για παράδειγμα εξόφληση ενός δανείου, πιθανά κάποια αποταμίευση ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, θα περιορίσουμε την συζήτησή μας σε αυτές τις απλές και τυπικές δαπάνες. Τώρα, δεν μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το σπίτι μπορεί να περιλαμβάνει ενοίκια, λογαριασμούς κτλ. Τα τρόφιμα είναι πράγματα τα οποία καταναλώνει για την διατροφή της μια οικογένεια. Η μετακίνηση μπορεί και αυτή να είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, βενζίνη σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είναι εισιτήριο στο μετρό ή στο λεωφορείο ή οτιδήποτε άλλο, ταξί, οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος για τη μετακίνησή του. Τα έξοδα που αναφέρονται στα παιδιά είναι εξειδικευμένα έξοδα, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν συμπεριλαμβάνουμε τα έξοδα διατροφής στην κατηγορία παιδιά, που εδώ είναι τα τροφιμή στη μετακίνηση. Είναι πιθανά συνδρομές σε κάποιες δραστηριότητες που έχουν τα παιδιά, είτε αυτές είναι αθλητικές, είτε είναι φροντιστήρια, είτε οτιδήποτε άλλο. Και λοιπά είναι τα υπόλοιπα έξοδα που κάνει μια οικογένεια, οι υπόλοιπες δαπάνες, όπως για παράδειγμα είναι η διασκέδασή της, θέατρο, σινεμά κτλ. Ή κάποια άλλη έτσι, δαπάνη η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις από πάνω. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε με ένα γράφημα, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, να είναι παρατεθειμένο στην ιστοσελίδα αυτή, θέλουμε να δείξουμε πώς μεταβάλλεται η αντίστοιχη δαπάνη ανάμεσα σε δύο χρονικές περιόδους, ανάμεσα στο 2010 και στο 2014. Ο πιο εύκολος και ο πιο εύληπτος τρόπος για να δείξουμε διαγραμματικά τέτοια δεδομένα και να παραστήσουμε δηλαδή τις απόλυτες μεταβολές τους, είναι να κάνουμε ένα γράφημα με ράβδους, παραθέτοντας σε διπλανές ράβδους τα στοιχεία ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες, ανάμεσα δηλαδή στα έξοδα του 2010 και στα έξοδα του 2014. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο διάγραμμα, είτε στο Excel είτε στο Calc ή γενικά στα λογιστικά φύλλα, είναι πάρα πολύ εύκολος και απλός. Ας το δείξουμε λίγο για να πιστείτε και μόνοι σας ότι είναι πολύ απλό. Ας πάρουμε καταρχήν με αντιγραφή και επικόλληση τα δεδομένα, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές, αν και θα μπορείτε να κατεβάσετε και το αντίστοιχο αρχείο από εδώ, από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Καταρχήν, ας αντιγράψουμε τα δεδομένα πίνακα, έτσι όπως μας τα δίνει η ιστοσελίδα. Προσέξτε ότι μέρος του πίνακα είναι και τα σύνολα, τα οποία δεν τα έχω αντιγράψει. Γενικά, μην μπαίνετε και σε τέτοιες διαδικασίες. Είναι χίλιες φορές προτιμότερο να υπολογίσετε εσείς με κάποια συνάρτηση αθροίσματος αυτά τα ποσά, παρά να τα αντιγράψετε. Δεν είναι κακό, αλλά δεν συνιστάται. Ας ανοίξουμε εδώ ένα τέτοιο πρόγραμμα και κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι. Έχουμε την επιλογή της επικόλλησης με το δεξί κλικ, αν θέλετε, ή εδώ από το μενού της επεξεργασίας, και έχουμε και την επιλογή της ειδικής επικόλλησης. Να προτιμάτε να κάνετε ειδική επικόλληση και όχι επικόλληση απλή όταν αντιγράφετε δεδομένα από ιστοσελίδες, έτσι ώστε να αποφεύγετε πιθανά, δεν συμβαίνει πάντα αυτό, πιθανά προβλήματα που εμπλέκονται σχετικά με τη μορφοποίηση και τα ειδικά στυλ που εφαρμόζουν οι ιστοσελίδες, όπως είναι οι γραμματοσειρές, οι ειδικές μορφοποιήσεις, οι ειδικοί χαρακτήρες κ.ο.κ. Από το πλαίσιο διαλόγου της ειδικής επικόλλησης, γενικά επιλέξτε αυτό το αμορφοποίητο κείμενο, μην πάρετε δηλαδή τους ειδικούς τις ειδικές σημάνσεις που έχει η γλώσσα HTML, το στυλ της κάθε ιστοσελίδας κτλ. Και δείτε λίγο αν εδώ στην προεπισκόπηση των δεδομένων τα δεδομένα σας εφαρμόζονται σωστά, όπως σωστά γίνεται και εδώ,
Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να εμπλακούμε σε άλλες επιλογές, όπως εδώ είναι το διαχωριστικό που μπορεί να είναι το κόμμα ή άνω και κάτω τελεία ή οτιδήποτε άλλο, και αφήστε λίγο και την ανίχνευση ειδικών αριθμών, αν τέτοια υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά σας λέω ότι δεν είναι κακό να το κάνετε. Προσέξτε λίγο αν έχετε κείμενο και μπορείτε εδώ να παίξετε λίγο με τη γλώσσα αν αυτό χρειαστεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως είναι η ιστοσελίδα που σας δίνω εγώ που χρησιμοποιεί τη Unicode, το Unicode τρόπο για το σύνολο χαρακτήρων, κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται. Αν σας λέω γενικά, δείτε ότι εδώ στην προεπισκόπηση τα δεδομένα σε εμφανίζονται σωστά, απλά πατήστε το εντάξει και θα πάρετε αυτό εδώ το πίνακα δεδομένων, όπως πάνω κάτω είναι και η πηγή προέλευσής του. Εφόσον έχετε αυτά τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, ο τρόπος για να κάνετε το γράφημα στυλών ταυτόχρονα και με τις δύο αυτές σειρές δεδομένων είναι πάρα πολύ απλός. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να επιλέξετε ένα οποιοδήποτε κελί από τα δεδομένα, όπως εγώ έχω κάνει εδώ στο C3, θα μπορούσε να είναι το A1, θα μπορούσε να είναι το C6, μπορεί επίσης να είναι και το C3, ένα οποιοδήποτε μας αρκεί. Αρκεί να είναι μέσα σε αυτή την περιοχή δεδομένων, να μην είναι για παράδειγμα αυτό εδώ, το οποίο δεν έχει δεδομένα. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε τον οδηγό των γραφημάτων έχοντας ενεργοποιημένο ένα από τα κελιά των δεδομένων, τότε η διαδικασία είναι δύο κλικ μακριά. Ένα κλικ είναι αυτό εδώ, να καλέσετε δηλαδή τον οδηγό γραφημάτων. Οι στήλες, όπως βλέπετε, ή κάθετες ράβδι, αν θέλετε, είναι η προεπιλογή στην αρχή. Αν έχουμε περισσότερες σειρές δεδομένων, αυτομάτως η μία θα τοποθετηθεί δίπλα στην άλλη, δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάτι εσείς. Θα δούμε επίσης αργότερα τι μπορεί να σημαίνουν ισορρευμένες και το ποσοστό σε στίβα. Αυτό εδώ, όπως καταλαβαίνετε, θα βάλει τις δύο σειρές δεδομένων, όπως το βλέπετε και εδώ μόνοι σας, τη μία δίπλα στην άλλη. Με λίγα λόγια, θα πάρει τα δεδομένα που αναφέρονται στο σπίτι και θα τα τοποθετήσει δίπλα-δίπλα, μία φορά για το 2010 και μία φορά για το 2014. Θα παραμείνει ένας μικρός κενός χώρος. Πιο δίπλα θα πάνε τα τρόφιμα, η μετακίνηση, τα παιδιά, όπως βλέπετε εδώ, και ούτω καθεξής. Αν επιλέξετε αυτήν εδώ τη μορφή, τότε οι στήλες, οι ράβδοι, δεν θα τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα, αλλά θα πάει η μία πάνω στην άλλη. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό εδώ το χρειαζόμαστε, αλλά εδώ είναι κάτι το οποίο δεν μας ταιριάζει σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, αφήστε το πώς το λένε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να παρενοχλήσει από το δίκτυο, δεν μας πειράζει αυτό εδώ. Για κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι άλλο. Σε λεπτά και το διορθώσουμε αυτό εδώ, να μην έχουμε τέτοιου είδους παρενοχλήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αφού επιλέξετε το πρώτο και την προεπιλογή, χωρίς να κάνετε οτιδήποτε άλλο, μπορείτε απλά να πατήσετε το τέλος και να πάρετε το γράφημα. Το γράφημα, όπως βλέπετε, είναι ακριβώς αυτό που έχει, αυτό που ζητάμε, αυτό που σας δίνω και εγώ εδώ, ή τέλος πάντων μπορείτε να φανταστείτε και μόνοι σας ότι χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο. Έχει ορισμένες μικροδιαφορές όσον αφορά την τοποθέτηση του υπομνήματος. Δεν είναι και τόσο έτσι βασικό πράγμα, αλλά αν θέλετε μπορείτε από εδώ να το μετακινήσετε σε κάποια άλλη περιοχή, όπου θέλετε εσείς, εδώ ή οπουδήποτε αλλού, μέσα στο γράφημα εννοώ. Ή να από εδώ να επιλέξετε το μενού της εισαγωγής σε τίτλων, έτσι ώστε να μας πείτε ότι, για παράδειγμα, κυρίως στον κάθε το άξονα που θέλουμε, εδώ πρέπει να το διορθώσουμε, αυτό που δίνουμε στον κάθε το άξονα, είναι ποσό σε ευρώ. Κάτι το οποίο εννοείται. Αν θέλετε, για παράδειγμα, να τοποθετήσετε έτσι ένα τίτλο εδώ στον κάθε το άξονα των τιμών. Αν θέλετε, μπορούμε να το μικρύνουμε και αυτό εδώ το υπόμνημα να το τοποθετήσετε οπουδήποτε αλλού μέσα στο γράφημα θέλετε εσείς, προς τα πάνω, προς τα κάτω, όπου σας βολεύει καλύτερα. Και τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το γράφημα που θέλουμε να κάνουμε. Εναλλακτικά μπορείτε να το δείτε, να δείτε λίγο την κατασκευή του γραφήματος πάλι από την αρχή εδώ, πηγαίνοντας βήμα-βήμα, εκτελώντας δηλαδή όλα αυτά εδώ τα βήματα για να τα εξηγήσουμε. Σας υπενθυμίζω ότι στο επόμενο, στο βήμα 2 δηλαδή, μιλάμε για την περιοχή δεδομένων. Μπορείτε να την επιλέξετε και από εδώ, να πάτε δηλαδή συγκεκριμένα και να διαλέξετε ποια περιοχή δεδομένων θέλετε. Αν έχετε προεπιλέξει ένα από τα κελιά της περιοχής δεδομένων,
τότε αυτή η διαδικασία είναι αυτόματη. Τα δεδομένα μας είναι σε στήλες, κάθε στήλη δηλαδή παριστάνει μία σειρά δεδομένων. Η πρώτη γραμμή είναι ετικέτα, η πρώτη στήλη είναι ετικέτα, είναι οι ετικέτες που βλέπουμε στον οριζόντιο άξονα, εδώ το στο σπίτι, τρόφιμα, μετακίνηση. Αυτό σημαίνει εδώ πρώτη στήλη σαν ετικέτα, μην το βγάλετε γιατί θα χάσετε αυτή την επισήμανση. Και βλέπετε θα πάρετε εδώ κάτω το 1, 2, 3, δηλαδή πρώτο δεδομένο, δεύτερο δεδομένο, τρίτο δεδομένο, κάτι το οποίο όμως μας αφαιρεί πληροφορία από το γράφημα για το τι είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, οπότε καλό είναι να το αφήσετε, όχι καλό, κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Στο τρίτο βήμα μπορείτε να επιλέξετε τις σειρές δεδομένων, να τις αναδιατάξετε, για παράδειγμα να βάλετε πρώτα τα έξοδα του 14 και μετά του 10, ή να το αφήσετε έτσι όπως είναι, ή θα μπορέσετε να προσθέσετε κάποιες σειρές αν θέλετε ή να αφαιρέσετε κάποιες. Εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε και τις δύο σειρές. Και στο τέταρτο και τελευταίο βήμα μπορείτε να συμπληρώσετε το υπόμνημα. Εδώ για παράδειγμα μπορείτε να το βάλετε στο πάνω μέρος του γραφήματος αν αυτό σας αρέσει περισσότερο. Ή να συμπληρώσετε τους τίτλους. Εδώ νομίζω ότι μόνο ο άξονας ψη, ο κάθετος άξονας δηλαδή, είναι σημαντικός. Να πούμε ότι τα ποσά, ότι το νούμερο, ο αριθμός που βλέπουμε είναι ποσό σε ευρώ, σε μονάδα μέτρηση στο ευρώ δηλαδή. Ο άξονας χ, ο οριζόντιος άξονας, είναι προφανές ότι έχει κατηγορίες. Μπορείτε να το αναγράψετε τη λέξη κατηγορία, αλλά μπορείτε και να μην το βάλετε, είναι προφανές το τι εννοούμε. Και αν θέλετε και επιμένετε, μπορείτε να βάλετε και ένα τίτλο στο γράφημά σας, κάτι που εγώ δεν το συνιστώ. Νομίζω ότι σε πολλές άλλες περιπτώσεις σας έχω πει ότι είναι προτιμότερο να εξηγείτε σαν με τη λεζάντα σε μια εργασία ή κάπου αλλού το τι είναι το γράφημα. Ο τίτλος γενικά να ξέρετε ότι είναι χρήσιμος εάν στις ειδικές περιπτώσεις όπου το γράφημα στο οποίο θα κατασκευάσετε θα μπει σε μια διαφάνεια κάποιας παρουσίασής σας και θα έχει μόνο αυτό, δεν θα υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να επεξηγείτε τι είναι αυτό που βλέπει ο ακροατής σας, ο θεατής και ούτω καθεξής. Πατήστε το τέλος κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το γράφημα, μπορείτε αν θέλετε, το κρίνουμε λίγο στο μέγεθός του, και αν αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι σας αρέσει ή τέλος πάντων το επιθυμείτε, μπορείτε εδώ με τη μορφοποίηση της γραμμής, της περιοχής του κειμένου και τα λοιπά, να αλλάξετε το φόντο, να αλλάξετε τα χρώματα που έχουν οι στήλες και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, μπορείτε εδώ να διαλέξετε κάποιο χρώμα, μισό λεπτάκι, μπορούμε να βάλουμε λίγο κάποιο χρώμα, ας υποθέσουμε αυτό εδώ το γκρι και να πάρετε κάποιες αλλαγές στα περιγράμματα, στην περιοχή ή να αλλάξετε για παράδειγμα αυτό εδώ, το χρώμα δηλαδή που έχουν οι στήλες, δεν μπορεί να σας αρέσει το μπλε, μπορεί να θέλετε κάτι άλλο. Παράδειγμα, η περιοχή εδώ να μην είναι αυτή η μπλε, να είναι για παράδειγμα, ας το κάνουμε έτσι πράσινο, λαδί, έτσι κάπως πιο σκούρο, ή αυτό εδώ επίσης. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή με λίγα λόγια να επέμβετε στη μορφοποίηση του γραφήματος και να το φτιάξετε έτσι όπως σας ταιριάζει εσάς και τα λοιπά. Προτιμήστε πιο απλά και σταθερά χρώματα, πολλές φορές και αυτό ασπρόμαυρα, αν αυτό το γράφημα πρόκειται να μπει σε μια εργασία η οποία απλά θα τυπωθεί. Προτιμήστε πάλι απλά χρώματα αλλά σταθερά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τέτοια γραφήματα σε κάποια παρουσίαση, έτσι ώστε να μην μπερδεύετε ο χρήστης με τις πολλές αναλλαγές χρωμάτων που πιθανά να έχετε στην παρουσίασή σας κτλ. Ελπίζω το θέμα να σας φάνηκε έτσι απλό, δεν νομίζω ότι έχει κάτι το φοβερό και δύσκολο και μπορείτε επίσης και εσείς μόνοι σας να πειραματιστείτε, συγγνώμη, με κάποιες άλλες δύο σειρές δεδομένων ή να δοκιμάσετε την τύχη σας με τρεις ή με τέσσερις σειρές δεδομένων, με περισσότερες δηλαδή. Αν και δεν σας κρύβω ότι από ένα σημείο και μετά οι πολλές σειρές δεδομένων κάνουν το γράφημα δυσανάγνωστο. Λοιπόν, καλή σας επιτυχία και καλή προσπάθεια.